Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Καπνοβιομηχανίες. Εσείς όταν το ακούσατε, εσείς καταρχάς πώς το εκλάβατε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, έχει γίνει πολύ κουβέντα τις τελευταίες ώρες. Ναι. Αυτό που έχω να πω είναι όπως έχει διαβάσει την επιχειρησιακή σύμβαση στο Παπαστράτο, θα καταλάβει αμέσως σε τι αναφέρεται. Δεν υπάρχει δεύτερη ερμηνεία. Τι λέει η επιχειρησιακή, μιλάει για επταήμερη λειτουργία και όχι βέβαια για επταήμερη εργασία. Ναι. Αυτό λέει. Πάμε από την αρχή. Ναι. Από το 2018, 1-1-18, το εργοστάσιο έχει μετατραπεί από εργοστάσιο παραγωγής συμβατικών τσιγάρων, όπως τα ονομάζουμε, σε εργοστάσιο παραγωγής θερμαινόμενο ράβδου καπνού. Αυτό, λόγω της αυξημένης ανάγκης παραγωγής που θα έχει, συμφωνήθηκε με το Σωματείο Εργαζομένων σε μια συμφωνία το εργοστάσιο να είναι συνεχώς λειτουργίας, δηλαδή σε επταήμερη λειτουργία, με 4 κυλιόμενες βάρδιες. Είπα να πει αυτό ότι οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν 4 μέρες και θα αναπαύονται 2. Και θα αμείβονται και το ίδιο κιόλας, δεν θα μειωθεί και ο μισθός τους. Βέβαια, χωρίς καμία μείωση των αποδοχών. Ναι. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι αντί για 40 ώρες τη εβδομάδα να δουλεύουν συγκεκριμένα 37,3. Ναι. Άρα, σε αιτήσια βάση θα έχουν επιπλέον 18 μέρες αναπαυσής. Συν τις 27 που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν στην επιχειρησιακή σύμβαση. Χωρίς καμία μείωση αποδοχών. Θέλω να διευκρινίσω βέβαια ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε, το εργοστάσιο δουλεύει σήμερα που μιλάμε, Δευτέρα Παρασκευή, 48 ώρες. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα αυτό που συμφωνήθηκε την επιχειρησιακή. Εκτός ενός μικρού τμήματος, δηλαδή για 11 συναδέλφους μας, που δουλεύουν το νέο σύστημα βαρδιών. Όλο το υπόλοιπο εργοστάσιο σήμερα που μιλάμε δουλεύει Δευτέρα Παρασκευή, 48 ώρες. Θα εφαρμοστεί βέβαια όταν η επένδυση που έχει δεσμευτεί η εταιρεία των 300 εκατομμυρίων θα ολοκληρωθεί σε πλήρη εξέλιξη, θα εφαρμοστεί και το νέο σύστημα εργασίας. Κύριε Τράκα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το θέμα εσείς, έτσι, γιατί ο Παπαστράτος είναι η εταιρεία στην οποία και εσείς εργάζεστε, που καθιέρωσε όλο αυτό το νέο σύστημα. Τώρα, εδώ και είναι η δεύτερη μέρα σήμερα που γίνεται, όπως παρακολουθείτε και εσείς φαντάζομαι, όπως και εμείς, όλη αυτή την έντονη αντιπαράθεση. Νέα Δημοκρατία λέει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εννοούσε αυτό το μοντέλο του Παπαστράτου. Η κυβέρνηση απαντά και ξεκάθαρα. Απαντά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρος και εννοούσε 7ήμερη εργασία και όχι 7ήμερη λειτουργία της επιχείρησης. Εσείς και οι συνάδελφοί σας και οι εργαζόμενοι στο Παπαστράτο, εσείς τι έχετε καταλάβει από αυτή την τοποθέτηση? Είναι όπως εξηγεί η Νέα Δημοκρατία ότι εννοούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Είναι όπως το λέει η κυβέρνηση ότι εννοούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Η δική σας άποψη και αξιολόγηση ποια είναι, κύριε Τράκα? Κοιτάξτε, εμείς και το Σωματείο και η Ομοσπονδία, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να εξηγήσουμε το τι είπε ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς αυτό που καλούμαστε να πούμε είναι να πούμε ακριβώς τι αναφέρει η επιχειρησιακή σύμβασή μας. Που ξανατονίζω, η επιχειρησιακή σύμβαση εννοεί 7ήμερη λειτουργία και όχι 7ήμερη εργασία. Το σύστημα εργασίας είναι 4 μέρες, 2 μέρες ανάπαυση. Δεν θα μπούμε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία να ερμηνεύσουμε τι λέει ο καθένας. Ξέρω ότι... Ναι, Άγγελα, θες κάτι να ρωτήσεις. Κύριε Τράκα, επειδή είστε συνδικαλιστής και σίγουρα θα γνωρίζετε, όταν υπογράφεται μια επιχειρησιακή σύμβαση ανάμεσα σε εργαζομένους και εργοδότη, ποια η εμπλοκή του Υπουργού Εργασίας υπάρχει? Καμία εμπλοκή. Μετά από πολλές μήνες διαπραγματεύσεις Σωματείου Εργαζομένων με την εταιρεία, καταλήξαμε σε αυτό το μοντέλο εργασίας. Το Σωματείο Εργαζομένων το έφερε στη Γενική Συνέλευση. Αυτή η συμφωνία εγκρίθηκε, όλη η επιχειρησιακή σύμβαση εγκρίθηκε από τους συναδέλφους μας, σε ποσοστό μάλιστα 92% πρόπερση εγκρίθηκε. Υπογράφηκε από το Σωματείο μαζί με την εταιρεία και μετέπειτα κατατέθηκε στην επιθεώρηση εργασίας, εργάνη και όλα τα σχετικά.
Μάλιστα. Οπότε όσοι το επικαλούνται, προφανώς ψεύδονται. Ότι υπήρχε εμπλοκή και υπογραφή της Υπουργού Εργασίας. Και ποτέ σε καμία επιχειρησιακή, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που υπογράφει το σωματείο επιχειρησιακή. Από το 2005 το σωματείο υπογράφει επιχειρησιακές συμβάσεις με την εταιρεία. Και ενώ το σωματείο του Παστράτου. Ποτέ δεν υπάρχει εμπλοκή του Υπουργού, του κάθε Υπουργού, στις συμφωνίες μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας. Άρα είναι αυτό που λες και εσύ, Άγγελα, αλλά δεν υπάρχει, όσοι το επικαλούνται, διότι έτσι ξεκίνησε για την παράθεση, αυτό που λένε δεν έχει κανένα, δεν ισχύει στην ουσία, κύριε Τράκα, έτσι δεν είναι? Είμαι ξεκάθαρος, δεν υπάρχει ποτέ εμπλοκή Υπουργού στη συμφωνία σε κάθε επιχειρησιακή μας σύμβαση. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Από όσο έχετε υπόψη σας, επειδή εσείς το βιώνετε και ως μοντέλο τόσο καιρό τώρα και είστε και συνδικαλιστής και θα παρακολουθείτε τα πράγματα, πόσο καιρό ισχύει αυτό το καθεστώς και για άλλες εταιρείες, έχετε υπόψη σας? Για 7ήμερη λειτουργία, περίπου με το ίδιο μοντέλο ή με κάτι ανάλογο. Για 7ήμερη λειτουργία, όχι για 7ήμερη εργασία. Και για άλλους κλάδους. Και για άλλους κλάδους και για άλλους χώρους ενδεχομένως, ναι. Αυτό που γνωρίζετε, όσο γνωρίζετε εσείς. Ό,τι αφορά το δικό μας κλάδο, ναι. Και μιλάω σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δυστυχώς έχουν μείνει 3 καπενεργοστάσια στην Ελλάδα. Τα 2 δουλεύουν Δευτέρα Παρασκευή, πεντήμερο, 8ωρο-40ωρο. Όπως ο Παστράτου, όπως σας είπα, ότι μέχρι τώρα δουλεύει Δευτέρα Παρασκευή και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά πρωτοποριακά με μειωμένο ωράριο 37,3 μόνο ο Παστράτου. Αυτό το πρωτοποριακό μοντέλο εργασίας. Γνωρίζω βέβαια ότι και άλλοι κλάδοι δουλεύουν 7ήμερη λειτουργία, όχι βέβαια 7ήμερη εργασία, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν οι βιομηχανίες συνεχούς λειτουργίας, όπως είναι τα πετρέλαια, που δουλεύουν σε 7ήμερη λειτουργία. Λόγω της ιδιότητας σε αυτό που παράγουν. Τουρισμός, λόγου χάρη, και άλλοι, και άλλοι κλάδοι και άλλοι χώροι, προφανώς. Έτσι κι αλλιώς, αυτά τα ορίζει η εργατική νομοθεσία, που βαγορεύει την 7ήμερη εργασία, να δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί η εργατική νομοθεσία είναι ξεκάθαρη πλέον. Ναι. Και από ό,τι είπε και η Υπουργός σήμερα στη Βουλή, όταν υπογράφεται μια κλαδική σύμβαση, δεν μπορεί να κάνει προληπτικό νομικό έλεγχο επ' αυτής, παρά μόνο να την υπογράψει. Έτσι ακριβώς, έτσι και αλλιώς, όπως είπα, και στην επιχειρησιακή σύμβαση αλλά και τις κλαδικές που υπογράφει η Ομοσπονδία, είναι διαπραγμάτευση ό,τι αφορά την κλαδική μεταξύ της Ομοσπονδίας και του ΣΕΒ και την καταθέτει και την ελέγχει μετά η Υπουργός. Δεν έχει καμία παρέμβαση η Υπουργός ή ο Υπουργός σε καμία σύμβαση. Θεωρείτε από την εμπειρία σας τώρα πια, κύριε Τράκα, ότι αυτή η συζήτηση όπως έχει ανοίξει, είτε για την 7ήμερη εργασία, είτε για το 8ωρο, δηλώσεις οι οποίες επίσης έχουν γίνει από τον κύριο Μητσοτάκη και πολλοί επικαλούνται και κυρίως η κυβέρνηση και τον εγκαλεί γι' αυτό, θεωρείτε ότι ξαναβρισκόμαστε σε μια φάση ενδεχομένως που επαναπροσδιορίζονται πράγματα ως προς τα εργασιακά? Τι αντίληψη έχετε εσείς, τι νομίζετε, τι αίσθηση έχετε? Θέλω να πιστεύω πως όχι. Ότι δεν θα γυρίσουμε πίσω. Ναι. Μάλιστα. Να σας... Τι, θες κάτι να ρωτήσεις? Ναι, νομίζω ήταν σαφής ο κύριος Τράκας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.